Είναι τιμή μας που είστε εδώ και μεγάλη χαρά. Και δικιά μου και χαρά πολύ να υπάρχουν και συζητήσεις και πολιτικές και με πολιτικούς. Και το πρωί και το μεσημέρι και το απόγευμα και το βράδυ έχει αρχίσει και λείπει. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Άλλωστε θα μείνω κιόλας. Αφού έχετε σασμό και τζοπανάκι, δεν θα μείνω. Παρακολουθείτε. Κατίζω από εκεί δίπλα. Φανατικά. Φανατικά, ε. Μας ζητήσατε spoiler για την επόμενη σεζόν. Σε ορισμένα πράγματα είναι καλό να ξεκινάει κανένας από τα καλά. Είναι πολλά τα χρόνια που δεν είχαμε ζήσει σύριαλ. Και αυτό και οι αγρίες μέλισσες και τα καλύτερά μας χρόνια. Και λέω από τρία διαφορετικά κανάλια, τέσσερα. Γίνεται μια προσπάθεια και έχει τη σημασία του. Έχει τη σημασία του γιατί φέρνει την κουλτούρα σε επίπεδο ανώτερο από αυτό της Βουλής. Διότι το επίπεδο της Βουλής πέφτει. Πολύ ωραία. Ενώ τον σύριαλ ανεβαίνει. Πολύ ωραία πάσα. Να τε υπάρχει. Δημοσιογράφος. Πώς σας φάνηκε λοιπόν η χθεσινή συζήτηση? Το είπα και σήμερα στο λόγο μου. Εγώ λυπήθηκα. Δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε. Εγώ έχω το αίσθημα και ξέρω ότι πρέπει να μιλάω στο παράθυρο παρότι καθόμαστε δίπλα, τηλεόραση. Έχω την εντύπωση και θα με συγχωρήσετε για αυτό που θα πω. Ότι αξίζει κοινωνιολογικής μελέτης. Μιλούσαμε για την παιδεία σε ένα επίπεδο που είναι η παιδεία που δεν θες να έχεις. Η κουλτούρα που δεν θες να έχεις. Οι ατάκες που δεν θες να ακούσεις. Το ύφος που δεν ταιριάζει σε τίποτα. Ήταν πολύ μακρινό και παρασύρθηκαν σε αυτό το σύνολο. Αν εξαιρέσετε, και δεν το λέω επειδή ήταν ο Κουτσούμπας, αλλά σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών διατύπωνε ερωτήματα τα οποία χρήζουν απαντήσεως, πώς το λένε. Να το πω έτσι με καθαρεβουσιάνικο τρόπο για να ακούγεται και λίγο πιο σοβαρό πια. Γιατί δεν μπορώ με την κατασκευή όρων, με τη δημιουργία ενός κλίματος το οποίο είναι κοκορομαχέξ, πώς το λένε. Και κάνουν τη Βουλή κοτέτσι και δεν κάνει, πώς το λένε. Δεν κάνει. Γιατί είναι η μεγάλη εικόνα τραγική. Το σχόλιο του κυρίου Βερναρδάκη πώς σας φάνηκε? Άθλιο. Άθλιο. Για σκεφτείτε δε ότι είναι σε εποχή παιδείας. Εγώ δεν μπαίνω μόνο στα σεξιστικά ή στα φεμινιστικά ή στα τέτοια. Είναι νομοσχέδιο για την παιδεία και ο κύριος Βερναρδάκης, αφήστε όλες τις άλλες ιδιότητες, είναι ακαδημαϊκός. Είναι καθηγητής. Τι θα ζητήσεις μετά? Πάντως μέσα. Αστυνομία να φυλάξει τους φοιτητές. Τώρα, για να πάμε τα πράγματα σε ένα επίπεδο, έτσι. Δεν χρήζει σχολείου. Με αυτό το όμως τοξικό κλίμα θα πάμε σε εκλογές, κυρία Κανέλη, και θα ήθελα να σας ρωτήσω και ποια είναι η εκτίμησή σας, γιατί ο Πρωθυπουργός το γνωρίζετε πολύ καλά. Τέσσερις φορές τις τελευταίες ημέρες έχει κλείσει αυτό το ενδεχόμενο με τον πιο εμφατικό τρόπο. Νομίζω και για δημοσιογράφους, και εσείς έχετε μια τεράστια πορεία. Θα μου επιτρέψετε να θυμηθώ ένα παλιό ρητό που το λέγανε οι παλιότεροι, ότι η κάλπη είναι εγκαστρωμένη και οι εκλογές είναι κάτι το οποίο δεν προαναγγέλλεται. Και θα μου επιτρέψετε να μιλάω στον ενικό, μιλάτε μου κι εσείς στον ενικό. Συναδελφικά, Χρύσανθε, έχω την εντύπωση ότι οι εκλογές είναι κάτι που δεν μπορεί κανείς να προβλέψει, γιατί δεν μπορεί να προβλέψει πράγματα τα οποία αφορούν τη ζωή του καθενός και τα έχουμε ούτως ή άλλως με κεντρικές πολιτικές αποφάσεις εκχωρήσει σε άλλα όργανα. Σε άλλα όργανα. Κακά τα ψέματα. Η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μορφή που έχει και στην Ευρωζώνη με τη μορφή που έχει, η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ έχουν εκχωρήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών που θα έλεγε κάποιος κεντρικών πολιτικών αποφάσεων σε άλλους. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση περνάει από εδώ. Περνάει από τις Βρυξέλλες. Χτυπάει η καρδιά λοιπόν στις Βρυξέλλες. Και δυστυχώς χτυπάει διπλή καρδιά και του ΝΑΤΟ και των υπολείπων. Και δεν χτυπάει καλά, το ξέρετε. Αυτό που έχει πολύ από έμφραγμα μέχρι αριθμία. Για να Κανέλη, στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος πάντα καταγράφεται τα προβλήματα και το δικό σας προβληματισμό. Υπάρχει όμως ο αντίλογος ότι σας ζητούν και κάποιες λύσεις, κάποιες προτάσεις. Βεβαίως. Ποια είναι η λύση σε αυτό που προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Τις έχουμε και τις προτείναμε. Για παράδειγμα, σε αυτή τη μεγάλη εικόνα, αυτή τη στιγμή έτσι όπως έχουμε. Αν θέλετε να μπω στις λεπτομέρειες για την παιδεία, είμαι σε θέση να σας τις πω. Εμείς μιλάμε για επιστήμη. Δεν έχουμε τόσο τηλεοπτικό χρόνο, αλλά καταλάβουμε. Λοιπόν, πάμε στην κεντρική πολύ μεγάλη εικόνα και στη γραμμή. Ένα δημόσιο πανεπιστήμιο είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο δεν μπορεί να έχει αλλεπάλληλα μικρή και κοντή λήξεω. Μεταπτυχιακά, πληρωμένα. Δεν μπορεί να έχει τμήματα στο οποίο μπαίνεις από ένα τμήμα και επειδή λείπουν οι καθηγητές, μεταφέρεσαι σε άλλο τμήμα. Αλλού μπαίνεις, αλλού καταλήγεις. Πανεπιστημιακή αστυνομία δεν χρειάζεται, γιατί δεν είναι αυτό το πρόβλημα στα πανεπιστήμια. Χρειάζεται πανεπιστήμιο το οποίο είναι γεμάτο φοιτητές και δεν είναι άδειο. Το οποίο μπαίνουν φοιτητές μέσα και όχι κάθε καρδιά σκαρίδι, αλλά αυτό είναι υπόθεση και πρωτίστως των ίδιων των φοιτητών.
άρα χρειάζεται ένα επίπεδο ψηλό. Mm-hmm. Χρειάζεται εκλεγμένες αρχές μέσα στο πανεπιστήμιο και όχι διορισμένες. Και δεν χρειάζεται και δεν πρόκειται να γίνει πανεπιστήμιο, επειδή θα έχει CEO που θα παίρνει 1 εκατομμύριο το χρόνο. 1 εκατομμύριο το χρόνο. CEO. Για να διοικεί το πανεπιστήμιο. Ποιος το παίρνει αυτό. Διορισμένος. Αυτό το με το καινούργιο νομοσχέδιο. Αυτός που θα διοικεί το πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο γίνεται ανώνυμη εταιρεία. Η σύνδεση και συνδέεται με την αγορά. Συνδέεται με την αγορά. Είναι κάτι χρήσιμο, δεν ξέρω. Όχι, όχι. Γιατί η αγορά θα υπαγορεύει το επιστημονικό πεδίο. Και η αγορά θα σου υπαγορεύει τι πρέπει να κάνεις. Εκ των πραγμάτων. Έφερα σήμερα ένα παράδειγμα, θα το επαναλάβω και εδώ. Να. 8 εκατομμύρια ευρώ για κρατικές υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για τα παιδιά που δεν μπορούν και που δεν έχουν και που αξίζουν τον κόπο ενδεχομένως. Και 35 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάπτυξης για τα βιομηχανικά μεταπτυχιακά. Αυτά που παγορεύει η βιομηχανία. Είναι κακό, Λιάννα. Δηλαδή έχει... πανεπιστήμια συγγνώμη, του εξωτερικού. Μα γιατί δεν τα πληρώνει η βιομηχανία. Γιατί να μην τα πληρώσει η βιομηχανία. Γιατί τα πληρώσει εσύ κι εγώ. Και ο Ευρωπαίος πολίτης. Γιατί. Άμα τα θέλει η βιομηχανία, θα πληρώσει η βιομηχανία τα μεταπτυχιακά. Πρέπει να τη χρηματοδοτήσουμε και από πάνω. Με 35 αυτή από το Ταμείο Ανάπτυξης, με 8 οι κρατικές υποτροφίες, γιατί πουλάκι μου. Και γιατί γι' αυτό να λες υποκριτικά ότι είναι δημόσιο το πανεπιστήμιο. Ξέρω ότι μας κατηγορείτε, ότι λέμε σε όλα όχι. Λοιπόν, λέμε όχι στην υποκρισία. Αυτή είναι η σταθερή θέση. Όχι στον εμπεγμό. Δεν υπάρχει έτσι. Αυτό είναι εμπεγμός να λες ότι είναι πρόοδος ένα πανεπιστήμιο να ιδιωτικοποιείται σε βαθμό κακουργήματος και εκεί που είχες οικογενειοκρατία στα πανεπιστήμια, στις θέσεις, στις έδρες, στα 1002, να φτιάχνεις ένα σύστημα το οποίο κάνει επιχειρηματοκρατία. Να. Αν θέλουν οι επιχειρηματίες, ας φτιάξουν δικά τους ειδικά πανεπιστήμια να δίνουν τα δικά τους πτυχία. Να. Αλλά όχι αυτό να το βαφτίζουμε δημόσιο πανεπιστήμιο. Πάμε σε αυτό. Να. Πάμε στο δεύτερο. Μου μιλάτε αυτή τη στιγμή, μιλάτε για επισητιστική κρίση. Για ενεργειακή κρίση. Φέρω ένα παράδειγμα. Φώναζε το κουκουέ. Πάτε στην απολιγνητοποίηση για αλότρια συμφέροντα, χωρίς να είναι μελετημένο και χωρίς να έχουν πάρθει όλα εκείνα τα μέτρα, πρώτα για τους εργαζόμενους, για το περιβάλλον, για την βιομηχανική για αξιοποίηση των πόρων μας. Για επισητιστική κρίση και για προβλήματα σε προϊόντα. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αλήθεια. Δεν θα μας λείψει το σκληρό σιτάρι σε πρώτη φάση. Σωστά. Λείπουν από όλη την Ευρώπη και από τη χώρα μας αποθηκευτικοί χώροι. Υπάρχουν εξαρτήσεις στο να... συγγνώμη, αυτά είναι του long COVID, θα σας τα πω μετά. Το να κρατήσεις αυτή τη στιγμή να απεξαρτηθείς από το ρώσικο φυσικό αέριο για να εξαρτηθείς από το αμερικάνικο LNG δεν εξαλείφει τη λέξη εξάρτηση. Λιάννα, δεν την εξαλείφει. Στην ενέργεια θα έχουμε πρόβλημα, θεωρείς. Θα χρειαστεί να γίνουν κάποιοι περιορισμοί. Ίσως να έχουμε λίγο λιγότερο από την υπεραξιοποίηση και δυστυχώς την τελευταία στιγμή και με άθλιο τρόπο και για τους εργαζόμενους. Αν δείτε, δίμηνες συμβάσεις για την εξόρυξη, παιδιά. Δίμηνες συμβάσεις για την άρων-άρων εξόρυξη. Η χώρα αυτή είχε λιγνίτη. Ο λιγνίτης ήταν από τα βασικά πράγματα. Για ποια πανθρακοποίηση μιλάμε στην Ευρώπη. Φτάσαμε τώρα στα αλήθεια να θέτουμε ιδεολογικά ζητήματα αν είναι ασφαλής ή όχι. Μετά το Τσερνόμπιλ και μετά την Φουκουσίμα και μετά το Three Mile Island για τους παλιότερους, πολύ παλιότερους στη Νέα Υόρκη. Να μιλάμε σήμερα για την ασφάλεια της πυρηνικής ενέργειας. Για να μιλάμε το μεταφερόμενο και αγοράζω. Πολύ καλά αυτά τα θέματα και μπορούμε να τα συζητάμε επί ώρες μαζί σου. Αντιλαμβάνεσαι όμως ότι έχετε πάντοτε κάποιον είναι περιορισμένος ο τηλεοπτικός χρόνος. Να έχετε πάντοτε εδώ έναν κάποιον από το κουκουέ. Κάθε εβδομάδα υπάρχει παρουσία σας και όλων των κομμάτων. Έχει σημασία. Έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία. Γιατί υπάρχει και μία μονοπόληση. Υπάρχει και το θέμα της ακρίβειας. Θέλω ένα σχόλιο σου για αυτό το χειμώνα. Και μετά να μας πει και για τον Πρωθυπουργός. Είπε ότι θα πάρω το ρίσκο της σταθερότητας παρά όλες αυτές τις εισηγήσεις από στελέχη του για να κάνει εκλογές. Ενώ ξέρει ότι έχει μπροστά του έναν δύσκολο χειμώνα. Πόσο δύσκολος εκτιμά το κουκουέ ότι θα είναι αυτός ο χειμώνας για τους πολίτες, γιατί εσείς εκεί επικεντρώνετε. Ζωφερός. Και κυρίως αθρηστικός. Μην ξεχνάτε ότι είναι αθρηστικός. Είναι από μια δεκαετή κρίση. Μετά από 3 μνημόνια. Ένα μπλε, ένα μπλε πράσινο, ένα ροζομαύρο, ένα ροζομπλε. Εντάξει, γιατί δεν είχαμε και ποτέ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή κυβέρνηση. Κουρασμένους πολίτες. Λοιπόν, βλέπετε ότι το κοκτέιλ φτιάχνεται όποτε είναι η κατάλληλη στιγμή. Φτιάχνουν ένα κοκτέιλ. Εδώ μπήκαν οι φασίστες, βγήκαν οι φασίστες, συνεχίσαν οι φασίστες, αναδύονται οι φασίστες. Το έχουμε και αυτό. Ο χειμώνας θα είναι τραγικός. Και θα είναι τραγικός γιατί ένα κομμάτι από την Ευρώπη. Θα μπει το ψωμί ψωμάκι και θεωρείται πολιτισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ακούς τον Πρωθυπουργό της Γερμανίας ή τον Υπουργό να λέει θα πλένεστε λιγότερο. Μάλιστα. Στον 21ο αιώνα.
Ναι. Στον 21ο αιώνα. Είναι τεράστια, ναι, τα θέματα που είναι αυτά. Δεν επιτρέπει άπειρα πράγματα. Επομένως, δείτε το από πλευράς υγείας, από πλευράς νοσοκομείων, από πλευράς τροφίμων. Ό,τι και να δώσει ο Μητσοτάκης, ο κάθε κύριος Μητσοτάκης, προσέξτε, ναι, πολύ σοβαρά σας το λέω. Είτε είναι ο Τσίπρας είτε είναι ο Μητσοτάκης, δεν διαφέρουν και πολύ. Στο περιτύλιγμα διαφέρουν, ναι, σε ό,τι αφορά την πολιτική. Πείτε ότι δίνεται 100 ευρώ αύξηση. Mm-hmm. Όταν έχεις 10 και 12 και 15 πληθωρισμό, Άνε, τελείωσε. Ναι. Όταν έχεις τη βενζίνη στα 3, τελείωσε. Ναι. Γιάννα Κανέλη, λοιπόν, έδειξες προηγουμένως. Πες, Αλεξάνδρα. Εγώ την, επειδή μίλησε για την υγεία. Επειδή όχι, την έπιασε και. Και θέλω να παρακαλέσω για την υγεία, όλους, ναι. Όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Όσοι δεν έχουν πάει στο κολλήσει κορονοϊό. Με το που έχουν, έχουν κολλήσει κορονοϊό. Ή πρόκειται να κολλήσουν. Όσοι έχουν εξεθαρέψει και κυκλοφορούν. Ναι. Και τα τρία εμβόλια. Κόλλησε από έναν άνθρωπο εντελώς ασυμπτωματικό, παίρνοντας όλα τα μέτρα. Δεν είναι εξαίρεση. Είναι πάρα πολλοί κόσμος. Οι πρώτες μου εξετάσεις ήταν μια χαρά. Στις δεύτερες, τότε το δεύτερο μήνα, άρχισα ξαφνικά να εμφανίζω ένα βήχα, ένα τούτο, ένα κίνο. Τι είναι αυτό, long COVID. Πόσο θα μετά, κρατήσει, 3-4 μήνες. Ξέρετε τι μου πει ο γιατρός μου. Τι. Συζητάμε εδώ πώς θα το ξεπεράσεις και είναι απλό. Υπάρχουν φάρμακα και θα το ξεπεράσεις. Αν δεν είχες κάνει τα εμβόλια, δεν θα ήσουν εδώ. Να. Θα συζητάγαμε στο χρόνο ή στα 40 της κηδείας σου. Επομένως, αυτό είναι ένα μήνυμα που θέλω να εκπέμψω σε όλους. Μην παίρνετε επιπόλαια τις εξαγγελίες, τους μύθους, τις καταγγελίες από τους μη ειδικούς. Να. Ρωτήστε το γιατρό σας με το που θα φτερνιστείτε. Ευχαριστούμε, Λιάννα. Και ρωτήστε το γιατρό σας για το πώς θα πάρετε μια πολύ βαθιά ανάσα από κάτι που δεν ελέγχεται. Έτσι. Πριν φτάσει κανείς στη συνωμοσία, να στάσει στο να διεκδικεί τη ζωή του όπως του πρέπει. Αυτό είναι το μήνυμά μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα να το πω. Εμείς σε ευχαριστούμε που ήσουν εδώ. Πάντα απολαμβάνουμε την κουβέντα. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Σιδηροκέφαλοι να είστε. Να είστε καλά. Και με την ευχή να αλλάξετε το καλοριφεράκι εδώ, όπως το είπα. Ό,τι λέω πίσω από την κάμερα το λέω και μπροστά. Κάνει και τις παρατηρήσεις. Είναι ωραίο το δεκόρ, αλλά μοιάζει με καλοριφέρ. Και πιστέψτε με, αν είχα βάλει τις φωνές, θα μπορούσα και να δικαιολογούμε ότι με βάλατε σε πύρινη θέση. Είναι κλειστό. Αστειεύομαι γιατί... για να το κολλάσω. Θα μείνω να δω τι θα γίνει με το σασμό. Εννοείται, εννοείται. Ένα spoiler έλεος και κυρίως συγχαρητήρια στους εξαιρετικούς ηθοποιούς που μας πείσανε και μας δώσανε και ένα κομμάτι της Ελλάδας που δεν υπάρχει, ναι, και καιρός είναι να μην το αναβιώσουμε τουλάχιστον στο επίπεδο της βεντέτας. Ευχαριστούμε πολύ για την Ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας.